Και συνεχίζουμε με το Google Classroom να δείξουμε τώρα πώς αναρτάμε το υλικό μας στην ηλεκτρονική μας τάξη. Θα πάω λοιπόν στην τάξη που μόλις δημιούργησα. Και το υλικό μου το αναρτώ. Μπορώ λοιπόν να το αναρτήσω και από τη ροή να κάνω μια ανακοίνωση. Πιο πολύ όμως για επικοινωνία. Αλλά σε μια ανακοίνωση μπορώ να προσθέσω και ένα σύνδεσμο. Κάνω λοιπόν την ανάρτηση δημοσιεύω και φυσικά μπορούν εδώ οι μαθητές να απαντάνε και να σχολιάζουν αλλά ως εκπαιδευτικός θα οργανώσω το υλικό μου σύμφωνα και με τη σειρά που κάνουν τη διδασκαλία και έτσι λοιπόν μπορώ να δημιουργήσω με το δημιουργία μπορώ να δημιουργήσω υλικό να δώσω λοιπόν ένα τίτλο για παράδειγμα θα βάλω το σύνδεσμο από το ηλεκτρονικό βιβλίο του μαθήματος φυσική αλφαλικίου άρα λοιπόν θα κάνω αντιγραφή αυτό το σύνδεσμο θα προσθέσω λοιπόν εδώ ένα σύνδεσμο ως υλικό και θα του δώσω και ένα τίτλο άρα θα δώσω λοιπόν ο τίτλο κάτι που να φαίνεται. Θα γράψω λοιπόν το ηλεκτρονικό βιβλίο του μαθήματος. Και αν θέλω μία περιγραφή, ανάθεση αυτό στην τάξη μου, αν θέλω μπορώ να κάνω πολλαπλή ανάθεση σε άλλα τμήματα, αν έχω τέσσερα παρόμοια τμήματα που βάζω το ίδιο υλικό, το ίδιο μάθημα. Και λοιπόν το θέμα θα το εξηγήσουμε μετά τι εννοεί εδώ. Κάνω λοιπόν την ανάρτηση. Αποθηκεύτηκε λοιπόν το υλικό. Και έτσι λοιπόν μπορώ να προσθέσω και άλλο υλικό. Ας δούμε αυτό εδώ ένα βιντεάκι σε σχέση με την ομαλή κίνηση. Θα βάλω λοιπόν αυτό το βιντεάκι. Προστίκι YouTube. Μπορώ να κάνω αναζήτηση ή να βάλω το URL. Θα το ονομάσω και αυτό τον ίδιο τίτλο. Και θα κάνω ανάρτηση. Σε κάθε ανάρτηση μπορώ να κάνω, αν θέλετε, να προγραμματίσω ή να την αποθηκεύσω για πρόχειρα, να μην δημοσιευτεί δηλαδή, να μην τη δουν οι μαθητές. Αυτό είναι χρήσιμο όταν δουλεύω, π.χ. το προηγούμενο βράδυ και θέλω να δημοσιευτεί κάποια άλλη στιγμή. Ας την κάνω όμως εδώ απευθείας ανάρτηση. Αφού λοιπόν δημιουργηθεί, ας δείξουμε και κάτι άλλο, να βάλουμε και ένα σύνδεσμο από τη Wikipedia. Προσθήκη σύνδεσμος. Και να δώσω και ένα τίτλο σε αυτό που έκανα και να πω ότι αυτό είναι από το Wikipedia. Ανάρτηση λοιπόν και αυτό. Όμως όπως βλέπετε καθώς προσθέτω το υλικό είναι χρήσιμο να το οργανώνω σε ενότητες. Άρα λοιπόν θα δημιουργήσω ένα θέμα όπως το λέει εδώ στην ουσία εννοεί ενότητες ας πούμε ότι έχω μια ενότητα για την ομαλή κίνηση στη φυσική αλφαλικίου νομίζω είναι αυτό και να βάλω αυτά εδώ που ανήκουν σε αυτή την ενότητα να τα σύρω λοιπόν Και έτσι λοιπόν μπορώ να φτιάχνω ενότητες, μπορώ π.χ. να δημιουργήσω και μια δεύτερη ενότητα, για παράδειγμα ηλεκτρισμός, νομίζω δεν ξέρω αν είναι στη φυσική αλφαλικίου, και έτσι να χωρίσω το υλικό μου σε ενότητες ανάλογα και πώς είναι δομημένο στο βιβλίο. Ας πάω λοιπόν αυτό το θέμα πιο κάτω. Μπορώ να εισάγω επίσης κάτι που δεν έδειξα πριν να εισάγω στο υλικό και κάποιο αρχείο να κάνω λοιπόν μεταφόρτωση ένα έγγραφο PDF και κάτι που δεν έδειξα πριν όταν κάνω προσθήκη υλικού δεν, μπο, δεν είναι ανάγκη να έχω μόνο ένα πόρο μπορώ να έχω πολλαπλούς πόρους πάνω στο ίδια, ίδια ανάρτηση. Άρα ας κάνω λοιπόν προσθήκη εδώ ένα το βίντεο YouTube. Και μπορώ και μια περιγραφή και αυτό λοιπόν το υλικό που φτιάχνω ας το προσθέσω κατευθείαν να είναι στην ενότητα ηλεκτρισμός. Και να μην το κάνω αυτό μπορώ οποιαδήποτε στιγμή να μετακινήσω έναν πόρο, ένα υλικό σε μια άλλη ενότητα. Βλέπουμε λοιπόν, εδώ έχω δύο πόρους. Και επίσης μπορώ στο υλικό μου να δημιουργώ και υλικό κατευθείαν από το Google Drive, δηλαδή να φτιάξω μια παρουσίαση για το μάθημα και να τη φτιάξω απευθείας εδώ, αν δεν την έχω ήδη κάπου ήδη φτιαγμένη. Να φτιάξω δηλαδή, να χρησιμοποιώ το Google Drive για το υλικό μου στο Google Classroom. Αποθηκεύεται αυτό αυτόματα και έτσι λοιπόν θα εμφανιστεί, ας το δώσω και εδώ έναν τίτλο και να το αναρτήσω λοιπόν αυτό. Ξέχασα να το ορίσω λοιπόν να το βάλω στην ενότητα εδώ και κάπως έτσι οργανώνω το υλικό μου Μπορώ να προσθέσω λοιπόν και εργασίες θα το δούμε μετά αλλά αν έχω ήδη έτοιμο υλικό από άλλες τάξεις μια πολύ χρήσιμη λειτουργία είναι η επαναχρησιμοποίηση αναρτήσεων να ψάξω από άλλες τάξεις που μπορούν να έχω το ίδιο υλικό τώρα θα βάλω εγώ κάτι τυχαίο εδώ πέρα που έχω αυτό εδώ από ένα άλλο τμήμα αλλά θα το βάλω σε θέμα, το διαγράψω, θα το βάλω σε θέμα που υπάρχει σε αυτό το μάθημα. Αυτό πολύ χρήσιμο έτσι λοιπόν με δίνει δυ, τη δυνατότητα να επαναχρησιμοποιώ το υλικό που έχω από άλλε τάξει στο Google Classroom. Και εδώ λοιπόν να τονίσουμε ότι αναρτούμε στην καρτέλα εργασίες, είτε υλικό είτε εργασίες, εμφανίζεται και ως ειδοποίηση στη ροή και αν έχουν οι μαθητέ την εφαρμογή για κινητέ συσκευέ που θα δείξουμε μετά, θα δούνε και την ειδοποίηση. Αν θέλουμε να μην εμφανίζονται το υλικό, μπορούμε να δούμε εδώ στι ρυθμίσει με το εργασίε στην ροή να εμφανίζονται να μην υπάρχει λοιπόν ειδοποίηση με ό,τι αναρτώ στις εργασίες ή στο υλικό ή να εμφανίζονται με πιο συμπτυγμένη μορφή. Αυτά λοιπόν για το πώς δημιουργώ και αναρτώ το υλικό μου στο Google Classroom.